Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση κατ' εντολή τη Τρόικα για τον ΕΟΠΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία είναι σε πλήρη αντίθεση με τι ανάγκε τη κοινωνία και με τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ για ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Στην πραγματικότητα, η μνημονιακή επιλογή είναι στα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών να προσθεθούν και ορισμένες ακόμα χιλιάδες πολιτών που θα δυνατούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και αυτό διότι στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο αυτό κλείνει, καταργεί τα πολυιατρία του ΊΚΑ. Τα ιατρία εκείνα στα οποία έχει πρόσβαση ο φτωχό ω επιτοπλιστών των πληθυσμό, προκειμένου να συνταγογραφεί, προκειμένου να κάνει εξετάσει. Αυτό θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Σε μία περίοδο ιδίω που όλο και περισσότερα και περισσότεροι συμπολίτες μας αδυνατούν να έχουν εισόδημα ικανό να τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Με λίγα λόγια, κλείνοντας τα γιατρία του ΊΚΑ, δίνουν δώρο σε ιδιωτικά συμφέροντα και ταυτόχρονα οδηγούν εκατομμύρια συμπολίτε μας έξω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αν αναλογιστούμε ότι ήδη έχουμε τρία εκατομμύρια ανασφάλιστους, δηλαδή μια βραδιφλεγή υγειονομική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μνημονιακές επιταγές οδηγούν την ελληνική κοινωνία σε μία παράνοια, στην ανθρωπιστική κρίση. Για μας αυτό δεν είναι αποδεκτό. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο ή αν επιμείνει στην ψήφισή του, καλούμε τον κάθε βουλευτή να σκεφτεί και δεύτερη φορά. Δεν μπορεί να ρίχνουμε στον Κεάδα τους αδύναμους, τους φτωχούς, όλους εκείνους που τα τρία τελευταία χρόνια έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στα εισοδήματά τους. Είναι στοιχείο του πολιτισμού μιας κοινωνίας η δυνατότητα να παρέχει αξιοπρεπείς, αξιόλογες, ε, αξιόλογη φροντίδα υγείας στους πολίτες της. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο αγώνας που δίνουν οι γιατροί του ΙΚΑ, προφανώς και έχει και, όπως και κάθε εργασιακός αγώνας, το χαρακτήρα της επιβίωσης αυτές τις κρίσιμες στιγμές, όμως έχει ένα ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Το πρόσημο της διατήρησης του κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Και με αυτή την έννοια εμείς στηρίζουμε τον αγώνα τους και είμαι ιδιαίτερα ευτυχή να συμπεράνω ότι ίσως για πρώτη φορά αυτός ο αγώνας βρίσκει απήχηση στα μεγάλα στρώματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα των πολιτών που πλήττονται από την νημονιακή πολιτική. Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν περνά στο ζήτημα αυτό και βλέπω ότι ίσως για πρώτη φορά ένας αγώνας που μπορεί να δημιουργεί και συνθήκες ταλαιπωρίας για μια μεγάλη μερίδα πολιτών, στηρίζεται από εκείνους που καταλαβαίνουν ότι αύριο δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν τον γιατρό του Ίκα και να συνταγογραφήσουν. Δηλαδή από τον φτωχό, τον μεροκαματιάρη, του συνταξιούχου, όλου εκείνου που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν το Ίκα ω αποκούμπι για να συνταγογραφήσουν και να εξεταστούν. Είναι λοιπόν ένα αγώνα που αφορά το σύνολο τη κοινωνία, γι' αυτό και τον στηρίζουμε.